Στα μικροέργα της τελευταίας στιγμής, ο Δήμαρχος έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, δίνοντας καθημερινά παραστάσεις, ανακοίνωσε σήμερα ο Συνδυασμός Πόλη και Ζωή, υπογραμμίζοντας ότι την ίδια ώρα στην πόλη επικρατεί στασιμότητα, ενώ οι γειτονικοί δήμοι κάνουν βήματα προόδου σε θέματα οργάνωσης και ανάπτυξης. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι θα γνωστοποιηθεί το πλήρες πρόγραμμα της παράταξης Πόλη και Ζωή το απόγευμα του ερχόμενου Σαββάτου. Ο Περικλής Κοφίδης έμπορος, η Τσαπέκου Δώρα φυσικοθεραπεύτρια και ο Αποστολίδης Κώστας, πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, παρουσιάστηκαν το πρωί από το Συνδυασμό Νέα Εποχή Νέα Δράμα ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. 5 νέους υποψηφίους για τις προσεχείς περιφερειακές εκλογές, τους Θεοδωρίδη Γιώργο, Ιωαννίδη Αντίνου Ελισάβετ, Ομυρίδη Ιωάννη, Παπαδημητρίου Κωνσταντίνο και Σαμαρά Αθανάσιο, παρουσίασε το πρωί η παράταξη «Περιφερειακή Αναγέννηση» με επικεφαλής αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Κώστα Καραβά. Συμπολιτεία Δήμος Δοξάτου είναι ο τίτλος του συνδυασμού που κατέρχεται στις εκλογές για τον Δήμο Δοξάτου με επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Φώτη Καλογύρου. Πρόκειται για κοινή κάθοδο τόσο του κυρίου Καλογύρου όσο μεταξύ άλλων και του κυρίου Γεωργίου Τσόπουλου, πρώην δημάρχου Καλαμπακίου. Σε συνέντευξη τύπου το πρωί, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μαργαρίτης Τζίμας, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ορκομοσία της, σημειώνοντας ότι ενώ προεκλογικά δεν μίλησε για νομισματικό ταμείο, μετεκλογικά οδήγησε τη χώρα στους μηχανισμούς του. Για διαδικασίες που όμως δεν θα φέρουν στο φως τους υπεύθυνους της κρίσης, έκανε λόγο μιλώντας για τις εξεταστικές επιτροπές ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, χαρακτηρίζοντας τη συμπλήρωση ενός χρόνου διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ ως μαύρη επέτειο. Εκδήλωση με θέμα την ελληνικότητα της Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα από το Σύνδεσμο των Εναθήνες Δραμηνών στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής της Νομαρχίας. Ο μιλητής ήταν ο διεθνολόγος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων κ. Σταλής Μιλωνάς. Αργοναύτες του έρωτα ήταν ο τίτλος του βιβλίου του συγγραφέα και δημοσιογράφου Τάσου Κοντογιαννίδη, που παρουσιάστηκε την Κυριακή το πρωί στο Αμφιθέατρο της Νομαρχίας. Για το βιβλίο μίλησαν ο Υφυπουργός Αθλητισμού Χρήστος Αϊδόνης, ο τέος Υπουργός Θόδωρος Δαμιανός και ο γραμματέας της Εψίνου Λέσχης κ. Σάβας Καλεντερίδης. Εκδρομή με ποδήλατο στο Μιλοπόταμο με κίνηση την πλατεία Ελευθερίας πραγματοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής. Πρόκειται για μια διαδρομή 6,5 περίπου χιλιόμετρων που διοργανώθηκε από την Πρωτοβουλία Πεζών Ποδηλάτων της Δράμας. Παγκόσμια ημέρα των ζώων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Οκτωβρίου από τις 7 έως τις 10 το απόγευμα στο Δημοτικό Κήπο. Τη συναυλία διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλοι των Ζώων. Με σκορ 61-38 νίκησαν την ομάδα της Πτολεμαΐδας οι Τιτάνες στον αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Δράμα την Κυριακή.